Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα υποτυπώδες unboxing. Αυτό θα είναι unboxing και στήσιμο επίπλου παράλληλα και ταυτόχρονα. Είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι και να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα έπιπλο από το IKEA και το τραβάω αυτό το βίντεο απλά και μόνο για να δούμε κατά πόσο όντως είναι τόσο εύκολο πλέον όσο μου φάνηκε εμένα να στήσεις τα έπιπλα της IKEA, γιατί πριν από λίγο διάστημα έστησα ένα έπιπλο για μια φίλη και μου φάνηκε γελία εύκολο σε σχέση με παλιότερα, γιατί γενικότερα εγώ έχω την άποψη ότι για να μπορέσεις να στήσεις ένα έπιπλο από το IKEA πρέπει να έχεις 3 πτυχία, 7 μεταπτυχιακά, μηχανολόγος, μηχανικός και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε και θα δούμε, το λέει από εδώ, το λέει από εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι μία βιβλιοθήκη ή μία ραφιέρα Φιάλμπο. Σας το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο θα το ανοίξουμε τώρα, θα το στήσω. Έχω εδώ πέρα και το ηλεκτρικό κατσαβίδι το οποίο θα χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά, ούτως ώστε να δω κατά πόσο με βολεύει ή δεν με βολεύει το συγκεκριμένο. Άρα θα τα κάνουμε όλα δουλίτσα σήμερα. Πάμε ωστόσο να ανοίξουμε το κουτί για να μπορέσω να βγάλω τα πάντα έξω. Αρχικά παίρνουμε τον σκελετό, άρα παίρνουμε αυτό εδώ. Τώρα εδώ να σας πω λίγο τι γίνεται. Στον σκελετό έχουμε εδώ αυτές εδώ τις τρύπες. Όπως επίσης έχει άλλες δύο τρύπες εδώ και έχει επίσης άλλες δύο τρύπες εδώ. Άρα έχουμε αυτά. Αυτά πρέπει να έρθουν στην ίδια πλευρά που είναι αυτές εδώ οι δύο οι τρύπες που είδαμε επάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν αυτό μπαίνει τέρμα κάτω βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι εδώ οι τρύπες οι δύο αυτές που είπαμε μπαίνει εδώ που είναι αυτές οι δύο οι τρύπες από αυτό. Μπαίνει έτσι δηλαδή, γιατί σε αυτό το σημείο αμέσως μετά μόλις το δέσουμε θα έρθει και θα κουμπώσει αυτό. Αυτό εδώ είναι που είπαμε ότι κρατάει το σκελετό μαζί, ενωμένο, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό πρέπει να βολέψει, γιατί αν το δείτε
Επίσης, έχει δύο τρύπες εδώ και έχει και δύο τρύπες εδώ. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κουμπώσει σωστά. Βασικά, θα βάλετε τη μία τη βίδα στην πλευρά που είναι η μία τρύπα, γιατί άμα το κάνετε και από την άλλη πλευρά θα χρειαστεί να ξαναβγάλετε τη βίδα για να μπει αυτό εδώ. Άρα δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωριέστε. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να πάρουμε να βάλουμε αυτά. Αυτά επίσης, αν τα δείτε εδώ, έχουν δύο τρύπες εδώ και άλλες δύο τρύπες εδώ. Άρα αυτό είναι το πίσω. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρούμε αυτό που έχει τη μία την τρύπα. Αυτό που έχει τη μία την τρύπα, αν το δείτε, είναι αυτό εδώ. Μία και μία. Και το κουμπώνουμε εδώ. Το κουμπώνουμε εδώ, απλά προσέχουμε. Αυτό εδώ πέρα, το σιδεράκι, αυτό που βλέπετε, να είναι από την πάνω πλευρά. Το κενό δηλαδή που έχει εδώ από κάτω, να είναι από κάτω. Άρα πάει έτσι. Προσοχή, να σας το δείξω. Αυτό εδώ, αν το δείτε, έχει αυτό εδώ πέρα το σημείο. Κάτσε να το κρατήσω εδώ. Έχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι έτσι. Και από την άλλη πλευρά, αν το δείτε, είναι στρογγυλό. Αυτή εδώ είναι πιο μικρή τρύπα. Ενώ αυτό εδώ είναι λίγο... δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα αυτό σαν σχήμα, αλλά είναι πιο μεγάλη τρύπα. Μεγάλη προσοχή, το στρογγυλό, το μικρότερο δηλαδή, είναι αυτό που μπαίνει και βιδώνει εδώ επάνω. Δεν βιδώνει το άλλο, βιδώνει αυτό. Πολύ σημαντικό σε αυτές τις καταστάσεις είναι να μην βιάζεστε ποτέ. Γιατί εγώ θα έκανα βλακεία τώρα. Αυτό, το πόδι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, δεν πρέπει να μπει εδώ, γιατί εγώ παρέβλεψα το γεγονός ότι αυτό είχε και την άλλη άκρη του σκελετού, που είναι με τα πόδια. Άρα πρέπει να μπει αυτό από εδώ. Πριν τοποθετήσουμε ωστόσο τον σκελετό, πρέπει να βάλουμε και αυτά. Αφού λοιπόν έχω ξεχωρίσει εγώ όλες τις βίδες, ήρθε η ώρα να πάρω και να τα βιδώσω για να αρχίσει αυτό σιγά σιγά να συμμαζεύεται.
Και τώρα έρχεται το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα, το οποίο πιο δύσκολο κομμάτι είναι να τοποθετήσουμε τα ξύλα και είναι το πιο δύσκολο γιατί αυτά εδώ θα είναι στο πλάι. Αυτά επίσης, τα ξύλα που βλέπετε είναι massif. Ξύλο δεν είναι μόριο σανίδα, το κλασικό το ξύλο δηλαδή τον IKEA. Απλά πρέπει να προσέξουμε γιατί τα συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν από εδώ. Άρα δηλαδή αυτά θα μπουν έτσι, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Και λέω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί απλά δεν έχουν τρύπες, οπότε θα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτά τα ξύλα να μπορέσουμε να τους ανοίξουμε τρύπες. Παίζει τα ράφια να μου πήρανε περισσότερο χρόνο από οτιδήποτε άλλο, η αλήθεια είναι. Άρα τώρα λέει ότι το μόνο που μένει είναι να βάλουμε το από κάτω. Εμένα τώρα με βλέπετε ότι το γυρίζω, γιατί αυτή τη στιγμή θα βάλω τις άλλες τις βίδες. Είναι οι υπόλοιπες βίδες που πρέπει να μπουν εδώ που δεν έχω βάλει, όπως επίσης σε αυτό εδώ πέρα τα γάμα και εδώ. Και αντίστοιχα είναι να βάλω εδώ, σε αυτά εδώ και σε αυτό εδώ. Τώρα λοιπόν που τα βίδωσα όλα, το μόνο που έχει μείνει είναι το μεγάλο το ξύλο. Άρα αυτό πρέπει να το γυρίσω ανάποδα. Έχω λοιπόν εγώ εδώ πέρα έτοιμη τη ραφιέρα. Έχω συνδέσει και το ξύλο στο τελευταίο το ράφι το πάνω-πάνω και ήρθε η ώρα να το συνδέσουμε. Απλά επίσης μεγάλη προσοχή, όπως βλέπετε ο σκελετός αυτός, το πλαίσιο αυτό, έχει επίσης δύο τρύπες από εδώ. Αντίστοιχα, αν σας το δείξω, έχει δύο τρύπες και από εδώ. Είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Και αυτές πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή για το πώς θα τις τοποθετήσουμε, γιατί πρέπει να μπουν από την ίδια πλευρά που μπήκανε και οι άλλες οι δύο. Γιατί και αυτές θα συνδεθούν με τον σκελετό για να μπορούν να είναι εντάξει. Επειδή θα τοποθετήσουμε, θα σας το δείξω τώρα, θα τοποθετήσουμε σε αυτές αυτά εδώ πέρα, τα οποία θα μπουν για να καταλάβετε εδώ στη γωνία. Να σας το δείξω εδώ, θα πιάσουν έτσι και θα καρτάνει το σκελετό. Απλά αυτά θα μπουν στη γωνία από πίσω, από την πλευρά που είμαι δηλαδή τώρα εγώ αυτή τη στιγμή. Το έχω γυρίσει εγώ από εδώ πέρα για να μπορέσω να σας το δείξω ακριβώς. Αν δείτε εδώ, αυτή είναι η μία από τις γωνίες που σύνδεσα προηγουμένως. Αντίστοιχα έχει μία εδώ από κάτω και μία πιο κάτω. Άρα και αυτό θα πρέπει. Εδώ αυτές οι τρεις τρύπες που βλέπετε θα πρέπει να μπει με αυτόν τον τρόπο. Θα συνδέσει αυτές τις τρεις τρύπες και θα κρατάει τον σκελετό εντελώς καλά. Τώρα που έχω τοποθετήσει εγώ αυτό εδώ από πάνω, πρέπει αρχικά να πάρω να βιδώσω τις βίδες εσωτερικά. Αυτές δηλαδή που κρατάνε το έπιπλο, το επάνω το πλαίσιο, σταθερό. Εμένα αυτή τη στιγμή με βλέπετε να το βιδώνω για να μπορέσω να το τελειώσω. Γιατί για να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή που το φτιάχνω είναι και 10.30 το βράδυ, ούτε καν 11.15 το βράδυ. Και δεν ξέρω, μην ακούσω τίποτα ευχολόγια από το κάτω το διαμέρισμα. Ευτυχώς δεν έχω ακούσει τίποτα.
Έχει από μία βίδα σε κάθε πόδι. Τώρα που έχω τελειώσει λοιπόν με τις βίδες στον υπόλοιπο σκελετό, ήρθε η ώρα να τοποθετήσουμε αυτά. Τελείωσε και αυτό το έπιπλο. Αυτά λοιπόν που βλέπετε εδώ πέρα είναι τα δύο τα έπιπλα. Αυτές εδώ είναι οι δύο ραφιέρες που έστησα και είδαμε. Την πρώτη βασικά τη μικρή δεν την έχουμε δει καθόλου, γιατί ήταν η πνευματική και ήταν αυτή με την οποία έμαθα πως έπρεπε να στήσω τη δεύτερη. Γιατί αλλιώς θα με βλέπετε και θα γελάγατε. Βλέπετε ότι η μικρή έχει διάτριτα ράφια, εκτός από το πάνω, το οποίο είναι συμπαγές ξύλο, massive δηλαδή που λέμε, ενώ η άλλη μεγάλη είναι το πρώτο, δεύτερο και τρίτο ράφι massive ξύλο, συμπαγές, και το τελευταίο είναι διάτριτο. Από κάτω έχουν αυτό το μικρό κενό και σας τα δείχνω εδώ πέρα. Είναι λοιπόν αυτά εδώ. Δείτε τα από εδώ έτσι. Αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο με τα έπιπλα Fjallbo ή όπως μπορεί να διαβάζονται στα σουηδικά, με τα έπιπλα της IKEA. Είμαι ο Greek Zier της καρδιάς σας. Αυτή τη στιγμή νιώθω εξουθενωμένος. Νιώθω λοιπόν εξουθενωμένος. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με το να τα στήσω. Μου πήρε για το δεύτερο το έπιπλο, συνολικά, για το μεγάλο δηλαδή, αυτό που είδαμε μαζί, μου πήρε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο με ένα εικοσάλεπτο. Υπολογίστε ότι μου χρειάστηκε. Μου πήρε επίσης ένα μισάωρο, 40 λεπτό για το άλλο, άρα δηλαδή συνολικά και για τα δύο, πείτε ότι χρειάστηκα 2 ώρες. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο εύκολο, δεν ήταν δύσκολο, ήταν αρκετά εύκολο, βοήθησε ιδιαίτερα το γεγονός το ότι είχα μαζί μου το κατσαβίδι, το ηλεκτρικό, το οποίο, και θα σας το δείξω πάλι, το ηλεκτρικό το κατσαβίδι που βλέπετε εδώ, το οποίο εξυπηρέτησε απίστευτα ως προς το κομμάτι της ταχύτητας και της ταλαιπωρίας, γιατί ούτε τα χέρια μου το νιώθω πάρα πολύ κουρασμένα. Αν αφαιρέσει κάποιος τις άκρες από τα δάχτυλα, εκ των πραγμάτων αυτό θα συνέβαινε, γιατί έπρεπε να στηρίζω τις βίδες, να τις κρατάω και να τις πιέζω και να τις πατάω. Γενικότερα, σίγουρα έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα έπιπλα του IKEA. Είναι σίγουρα πιο εύκολο. Ελπίζω να γίνει και περισσότερο εύκολο στο μέλλον. Το μόνο αρνητικό που βρήκα στα συγκεκριμένα και αφορά τη συναρμολόγηση είναι το γεγονός ότι τα ξύλα, όπως το σχολίασα και προηγουμένως, δεν είχαν τρύπες επάνω. Άρα έπρεπε εγώ να καθίσω να σημειώσω ακριβώς πού πρέπει να γίνουν οι τρύπες για να μπορέσω να πατήσω τη βίδα και μετά με το κατσαβίδι να την ανοίξω. Αυτό, αν δεν έχετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, πιθανότατα θα σας ταλαιπωρήσει ελαφρώς έως και λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστείτε κάτι για τα έπιπλα, θα τα χρησιμοποιώ, άρα μπορείτε να με ρωτήσετε, να μου το πείτε, να το ελέγξω και να σας απαντήσω. Είμαι ο Greek Zier της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Εγώ, όπως βλέπετε, είμαι κατευθείαν για μπάνιο αυτή τη στιγμή. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε και να περνάτε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!